Την πρωτοβουλία λοιπόν για μια χριστουγεννιάτικη καντάδα σήμερα το απόγευμα πήρε μια χορευτική ομάδα παραδοσιακών χορών εδώ στο Ηράκλειο και μαζί με ντόπιους καλλιτέχνες οι οποίοι τους συνόδευσαν με τα μουσικής πραγματοποίησαν το γύρο του Βενιζέλου νοσοκομείου στον εξωτερικό χοροπάντα τραγουδώντας τα κάλαντα, κρατούσαν μαζί τους και φαναράκια προκειμένου να δημιουργήσουν έτσι μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Οι ασθενείς φυσικά το απόλαυσαν, βγήκαν και αυτοί στα μπαλκόνια. Ήταν μια έκπληξη για αυτούς, σίγουρα δεν το περίμεναν. Και όπως είπες και εσύ, τέτοιες πράξεις επιδρούν πολύ θετικά στην ψυχολογία των ασθενών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, να περνάει κανείς τις γιορτές του σε ένα δωμάτιο νοσοκομείο και όχι να είναι στο σπίτι του με την οικογένειά του. Έτσι, λοιπόν, να δούμε και να ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα και σχετικές δηλώσεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αθήνα. Αυτές οι μέρες πραγματικά είναι δύσκολες για όλους και για τους ασθενείς και για την κοινωνία και για τους γιατρούς που αντιμετωπίζουμε την έξαρση της πανδημίας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις αγάπης και ανάπαυλας παραδοσιακής για να ενισχύσουμε τους νοσούντες ασθενείς μας. Βοηθούν σημαντικά και το λέμε εμείς που το βλέπουμε, που το ξέρουμε, γιατί ζούμε κάθε μέρα την αγωνία τους, τον πόνο τους και σε κάποιους από αυτούς, π.χ. τους απομονωμένους λόγω COVID, βλέπουμε και τη μοναξιά που βιώνουν. Και για αυτούς τους ανθρώπους αυτή η επαφή, έστω και από μια σχετική απόσταση, είναι πολύ σημαντική στην βελτίωση της ψυχολογίας τους.